για την ανάδειξη του χωριού σε πολιτιστικό επίπεδο μέσα από την προβολή της κρίνης που βρίσκεται εκεί οι κάτοικοι στις βρύσες κειδωνίας του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά διοργάνωσαν το πρώτο φεστιβάλ εσμιγιάς. Έκαναν αυτή τη βρύση, έκαναν αυτό το πράγμα που οι άνθρωποι που τα ζώα τους, τις πλήστρες, που οι γυναίκες εδώ, Έκαναν την πουγάδα, τα έκαναν τα κουτσόμπολιά του, έκαναν του ερωτέ του, έκαναν ε, τι κουβέντε του, έκαναν τα οποιαδήποτε άλλα πράγματα. Ας πούμε, έχει ένα εξαιρετικό μνημείο το οποίο έχει οικοδομηθεί το 1929. Ε, και... Ε, λειτουργούσε ε, για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, διακόπηκε η λειτουργία του και ερημώθηκε μετά την ε, παροχή ίδρευση στα σπίτια φυσικά με το πέρασμα του χρόνου. Βρισκόμαστε εδώ με αφορμή το πρόγραμμα Κρίνες, άνθρωπος, πολιτισμός, περιβάλλον, ένα μονοπάτι ζωής. Διερευνούμε τις κρίνες γενικότερα της περιοχής. Απλά η σημερινή συνάντηση αποτελεί το απόσταγμα τη εκπαιδευτική μα εμπειρία στη Δημοτική Ενότητα Πλατανιά. Και είναι μια δράση από κάτω προ τα πάνω, όπου ήδη οι ίδιοι άνθρωποι των χωριών έρχονται ήδη και καταθέτουν τι μαρτυρίε του και ό,τι πια κληρονομιά άλλοι έχουν και από του προγενέστερου βιώσει. Έρχονται λοιπόν και προστίθενται αυτέ οι καταγραφέ. Αυτή η άλλη κληρονομιά σε σημεία τα οποία θα μα δώσουν την ευκαιρία μας στο απότερο μέλλον να μπορέσουμε από αυτέ να πάρουμε τα αναγκαία στοιχεία που θέλουμε προκειμένου να κάνουμε ένα θα έλεγα, δίκτυο σε όλο το Δήμο μα, το οποίο θα είναι πιλωτικά, ξαναλέω, σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτη, όπου θα αναδεικνύεται το τοπονίμιο, ο μύθο και η ιστορία του νερού, είτε είναι κρίνη, είτε είναι πηγή, είτε είναι ανάβαλο, είτε είναι ποτάμι, είτε είναι πηγάδι. Και μέσα από αυτό θα υπάρχει και η αναφορά στην ιστορία του τόπου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από εθελοντέ, εκπαιδευτέ και απευθύνεται στα στελέχη του πολιτισμού και τη αυτοδιοίκηση για την ενδυνάμωσή του ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν στρατηγικά μέσα στα συμβούλια του την ανάδειξη μνημείων. Φιλοδοξούμε να τα κρατήσουμε ζωντανά και στο τώρα, όχι για να αναβιώσουμε μια μορφή πολιτισμού που έχει πάψει να υπάρχει από τα περασμένα, γιατί οι σύγχρονε κοινωνίε εξελίσσονται δυναμικά, αλλά για να τροφοδοτήσουμε με νέε εμπειρίε τα νέα παιδιά που εμπλέκονται στην αυτοδιοίκηση, στον πολιτισμό και τέλο πάντων κρατούν τη του τόπου στα χέρια τους. Η Κρήτη, το νησί που μαθαίνει, θα είναι η πρώτη, το πρώτο νησί που εντάσσεται στο πλαίσιο των, των περιφερειών και των δήμων που θα ενταχθούν στο δίκτυο της UNESCO. Πρόκειται για ένα πολιτισμικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επιμόρφωση μέσω της οποίας θα φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους όπως επισήμανε η κυρία Ζομπανάκη.